Ακριβώ. Παραμένει αυτή η ασφυκτική κατάσταση με τι αφήξει, τι καθημερινέ μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά νησιά. Να σα πω ότι εχθέ το λιμενικό διέσωσε 284 άτομα από τα νησιά τη Λέσβου, τη Σάμου και τη Λέρου. Ενώ σήμερα περιπολικό σκάφο εντόπισε άλλου 60 μετανάστες νοτιοδυτικά τη Σαπιέντζα Μεσηνία. Την ίδια ώρα, άλλο περιπολικό σκάφο εντόπισε πνευστή λέμβο με 9 μετανάστε στην περιοχή αμόγλωσσα τη ΚΟ. Του μετέφερε λοιπόν στο λιμάνι ασφαλή. Να πούμε ότι από την Τρίτη μέχρι και σήμερα πάνω από 750 πρόσφυγε και μετανάστε έχουν βγει στι ακτέ τη Λέσβου. Την ίδια ώρα στον καταβλισμό τη Μόρια η κατάσταση είναι ασφυκτική. Συνοστίζονται με επίσημα στοιχεία πάνω από 13.000 πρόσφυγε. Ανέρχονται στου 13.198 αυτή τη στιγμή και δεν σταματάει η κατάσταση εδώ σύμφωνα με καταγγελία τώρα της ποεδίν στην Λέρο, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, 154 ασθενεί, ψυχικά δηλαδή πάσχοντε, βρίσκονται μαζί με 1.500 πρόσφυγε και μετανάστε, την ίδια ώρα που χωράνε μόνο 750 άτομα. Τα κτίρια εκεί, να πούμε ότι είναι εντελώ ακατάλληλα, είναι ετοιμόρροπα, γίνονται συνεχώ επεισόδια μπροστά στου ασθενεί, βάζουν φωτιέ, δρούν ανεξέλεγκτα, κινδυνεύει έτσι η ζωή των Ασθενών. Να σα πω ότι το Σωματείο των Εργαζομένων ε, του Ψυχιατρικού της Λέρο έχει υποβάλει μηνυτήριε αναφορέ ε, για την τραγική κατάσταση που επικρατεί εκεί τα τελευταία τρία χρόνια χωρί ουσιαστικά κανένα αποτέλεσμα για την ώρα. Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Ε...